Σοκ στη χανιώτικη κοινωνία και πανελλήνιος άλλο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου μιας 56χρονης χανιώτισσας που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης στην οικία της στη Νέα Χώρα από τη ΔΕΗ. Συνεργείο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού διέκοψε την παροχή ρεύματος το μεσημέρι της Τετάρτης χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν από το περιβάλλον της άτυχης γυναίκας, με αποτέλεσμα τα μηχανήματα που την υποστήριζαν να τεθούν εκτός λειτουργίας. Η κοπέλα που παρακολουθούσε τη μητέρα μου έλειπε στα Χανιά και όταν γύρισε βρήκε τη μητέρα μου, συγγνώμη λίγο, κλινικά νεκρή. Εγώ την είδα στο νοσοκομείο μόλις βγήκε από τον ασθενοφόρο, ήταν ολομαύρη, σαν να της έχουν περάσει ένα σκηνή στο λίγο και να την έχουν πνίξει. Ήτανε πεθαμένη. Της έκαναν διακοπή ρεύματος, έλειπε η γυναίκα που την έβλεπε στην αγορά και δεν μπορούσε κανείς να βάλει τη γεννήτρια μπροστά, δεν υπήρχε και η γυναίκα πέθανε. Ούτε την Παπαδόπουλου, ούτε η Κθάκτρα δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Επιτρεπόταν τώρα σε άρρωστη γυναίκα να κόψουν το ρεύμα χωρίς να ειδοποιήσουνε? Το θανάσιμο αμάρτημα της 56χρονης ήταν ότι παρουσίαζε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ, καθώς λόγω οικονομικής αδυναμίας είχε καταβάλει μόνο το ποσό που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς να πληρώσει το τέλος ακινήτων. Στον προηγούμενο λογαριασμό είχε πληρωθεί μόνο η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν είχε πληρωθεί το χαράτσι. Κόψαν το ρεύμα, γιατί βγάλαν την ασφάλεια και είχαν αφήσει σημείωμα ότι για λόγου λέει απλήρωτο, μάλλον το χαράτσι δεν είχαν πληρώσει. Ντρέπομαι για αυτό που έχουν κάνει. Ντρέπομαι. Εφτάσαμε στην εποχή του 50 να μας κάνουν να κόβουν το ρεύμα στους ανθρώπους, σε ανθρώπους φτωχούς και δεν είναι φτωχοί. Τόσο πολύ αξίζει η ζωή του ανθρώπου, 200 ευρώ, 240 ευρώ. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ που το λέω ότι είμαι, να το πω αλλιώς, το λέω Έλληνας πολίτης. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις, η ΔΕΗ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι στη συγκεκριμένη οικία υπάρχει άτομο που χρήζει μηχανικής υποστήριξης. Ο συγκεκριμένος καταναλωτής ουδέποτε δηλώθηκε και συνεπώς ουδέποτε υπήρξε ενταγμένος στο μητρό των ευάλωτων πελατών και ιδιαίτερα στην κατηγορία των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο καταναλωτής ήταν μηχανικά υποστηριζόμενος ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ωστόσο, η ανακοίνωση της ΔΕΗ προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή, με τα παιδιά της 56χρονης να τονίζουν ότι η ΔΕΗ όχι μόνο γνώριζε την κατάσταση της μητέρας τους, αλλά γινόταν και ειδική συνεννόηση σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος λόγω βλάβης ή εργασιών. Αυτό το δελτίο τύπου που έχει βγάλει η ΔΕΗ είναι ψευδές. Ψευδές και δεν έχει βάση πουθενά. Από το 2004, με το που βγήκε η μητέρα μου από το νοσοκομείο, υποστηριζόταν με μηχανική αναπνοή, με τεχνητό αναπνευστήρα. Από τότε υπήρχε και τότε υπήρχε έγγραφο υπηρεσιακό από την μονάδα εντατικής θεραπείας προς τη ΔΕΗ για το τι συμβαίνει με τη μητέρα μου. Και από τότε υπήρχε έγγραφο. Δυστυχώς, λόγω πολυκερισμένων δεν μπόρεσα να βρω το αρχείο. Το 2007, περίπου, ή 6-7, χτίστηκε η πολυκατοικία δίπλα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί δύο φορές η κολόνα προς τα εδώ για να μπορέσει να θεμελιωθεί η οικοδομή. Από τότε, επειδή δεν είχαμε ακόμα γεννήτρια δικιά μας, ζητήσαμε εγγράφος από τη ΔΕΗ και μας έφερε η ΔΕΗ και τις δύο φορές που μεταφέρθηκε η κολόνα δικιά της γεννήτρια. Υπάρχει περίπτωση να μην γνώριζε η ΔΕΗ? Σε μια κίνηση που μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να εκλειφθεί, η ΔΕΗ επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας 24 ώρες αργότερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση στην οικία. Το ρεύμα επέστρεψε, αλλά η 56χρονη δεν πρόκειται να επιστρέψει στη ζωή, με τους συγγενείς της να ξεσπούν εκ νέου. Να τους πει τα συγχαρητήρια! Αυτό που κάνανε! Που σκοτώσαν έναν άνθρωπο! Συγχαρητήρια να τους πείτε! Μπράβο τότε! Που σκοτώσαν μια ψυχή!